Γεια χαρά, είμαι ο Dr. Teddy. Ξεκινήσαμε μια σειρά με βίντεο για το Elementor, τον εξαιρετικό page builder για το WordPress. Και σήμερα θα αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε λίγο με τα elements του Elementor, με τα widgets του Elementor και θα δούμε σε πόσο μεγάλη λεπτομέρεια μπορούμε να παρέμβουμε στην ιστοσελίδα μας. Βρήκα ένα έτοιμο template από τα Elementor templates που μπορούμε να τα εισάγουμε που δίνονται δωρεάν. Το πέρασα σε μια άλλη σελίδα του site μας. Πήραξα και λίγο εδώ το header να φαίνεται λίγο πιο όμορφο σε σχέση με εκείνη την ασχήμια που είχαμε τις προηγούμενες φορές, το προηγούμενο βίντεο. Και τώρα θα δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτήν εδώ την σελίδα. Εδώ, όπως βλέπετε στην top bar, όταν είμαστε συνδεμένοι ως χρήστες, ως administrator συγκεκριμένα στο WordPress, εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες. Εάν πατήσω στη συγκεκριμένη σελίδα, αυτή που έχω έτοιμη ήδη, Edit with Elementor, μου ανοίγει το περιβάλλον που μπορώ να σχεδιάσω την σελίδα μου. Εδώ δεξιά θα εμφανιστεί το editor, ας πούμε. Βλέπετε. Και εδώ αριστερά είναι το panel του Elementor. Το κρύβω άμα θέλω, το εμφανίζω. Που έχω όλα τα widgets που μπορώ να περάσω εδώ. Βλέπετε τώρα με το που κουνάω το ποντίκι πάνω από τα διάφορα στοιχεία της σελίδας. Εμφανίζονται όλες οι λεπτομέρειες και οι παρεμβάσεις που μπορώ να κάνω. Υπενθυμίζω στα γρήγορα, εδώ το μπλε με το συν τις έξι βουλίτσες και το χ είναι τα sections, τα γκρι κουτάκια είναι οι στήλες, τα columns και τα μπλε με το μολυβάκι είναι τα διάφορα widgets που έχω εδώ αριστερά και τα τραβώ και τα φέρνω εδώ πάνω. Δεν πειράζω σε αυτό τίποτα, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι παρόμοιο εξ αρχής για να δούμε λίγο πώς δουλεύουμε με τα βασικά τουλάχιστον widgets του Elementor. Το κλείνω αυτό. Ή μάλλον δεν το κλείνω. Θα πατήσω εδώ που λέει View Page. Να δούμε τη σελίδα κανονικά. Να μην έχουμε τον Editor ενεργοποιημένο. Και θα πάμε στα pages, τα δικά μας, να προσθέσουμε μια νέα σελίδα και να φτιάξουμε αυτό περίπου που βλέπετε εδώ πέρα, ως έτοιμο. Ας την ονομάσω home page new, ας πούμε, και πατάω κατευθείαν edit with Elementor. Δεν κάνω τίποτε άλλο θα ανοίξει ο editor του Elementor και ξεκινάω τους πειραματισμούς μου. Εάν θυμάστε, μου εμφανίστηκε αυτή η sidebar εδώ. Για ποιο λόγο, γιατί δεν έκανα την εξής απλή ρύθμιση. Εδώ στο settings, κάτω αριστερά, θέλω το page layout μου να είναι Elementor full width δεν θέλω να έχω κανένα στοιχείο που να εμποδίζει τον σχεδιασμό της σελίδας μου. Το μόνο που μου έχει μείνει είναι ο header, είναι ο footer, που είναι δύο βασικά δομικά στοιχεία μιας WordPress σελίδας. Θα κάνω μια, ένα βίντεο, μια ανάλυση γενικά για το header και το footer και το κυρίως main content της σελίδας σε επόμενο βίντεο. Αλλά Προς το παρόν θα μιλήσουμε μόνο για το πώς κάνουμε έναν βασικό σχεδιασμό. Ας δούμε λίγο τη σελίδα. Τι βλέπω εδώ τώρα. Εδώ έχω ένα μεγάλο section που έχει μια εικόνα δεξιά και αριστερά έχει ένα header, ένα μικρό κείμενο και ένα κουμπί που καλεί τον επισκέπτη να το πατήσει για να γίνει μια ενέργεια. Ένα call to action, όπως λένε οι φίλοι μας οι Λοιπόν, Θέλω ένα section δηλαδή με δύο στήλε. Είναι εμφανέ νομίζω. Η μία στήλη είναι αυτή, η άλλη στήλη είναι αυτή. Τι κάνω τώρα στα sections. Να τα δούμε τώρα αναλυτικά σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Η επιλογή stretch section, αν πατήσω yes, κάνει το section, αυτό εδώ που έχω εισάγει, να είναι full width, να πιάνει όλο το πλάτος του browser. Προσοχή με τη διαφορά με το content width που θέλω να είναι boxed. Δηλαδή δεν θέλω να είναι πλήρους πλάτους. Βλέπετε μόλις το έκανα full width, οι δύο στήλε που έβαλα τεντώσανε και φτάσανε μέχρι την άκρη του browser. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, εγώ θέλω το περιεχόμενό μου να είναι boxed. Βλέπω και κάτι άλλο, ότι έχω ένα μικρό περιθώριο πάνω και κάτω στο section, από το περιεχόμενο. Αυτό γίνεται συνήθως με το padding. Ορίζω ένα padding, πατάω αυτό για να μην έχω ενιαίες τιμές παντού, συμμετρικές τιμές, και ορίζω ένα padding 120 top και ένα padding 120 bottom. Φυσικά αυτό μπορώ να τα αλλάξω ανάλογα βλέποντας πώς πηγαίνει ο σχεδιασμός της σελίδας μου. Και βάζω, τουλάχιστον έτσι δουλεύω εγώ, αρχίζω και βάζω τα widgets. Βάζω ένα heading εδώ στην πρώτη στήλη, βάζω το κειμενάκι εκείνο που υπήρχε από κάτω, βλέπετε μόλις τραβήξω ένα widget, βάζω και το button, εμφανίζεται μια μπλε γραμμή μέσα στην στήλη που το πηγαίνω. Βάζω και το κουμπί, και εδώ δεξιά, στη δεξιά μου στήλη, θα βάλω μία εικόνα. Χοντρικά έχω φτιάξει αυτόν τον σχεδιασμό. Εάν θέλετε, κάνω ένα κόπι αυτό εδώ. Πάω εδώ στο heading. Τώρα πλέον, βλέπετε, κάνω κλικ στο μπλε μολυβάκι του widget και αρχίζω και πειράζω το περιεχόμενο του συγκεκριμένου widget. Έχει μπλε γράμματα by default. Αλλάζω λίγο το στυλ. Τα κάνω τα γράμματα μαύρα. Το περιεχόμενο το θέλω να είναι αριστερά είναι. Θέλω το tag να είναι H1 που τα H1 που το έχω ρίσει αυτό εδώ στα default fonts έχει αυτό το μέγεθος, γυρίζω πίσω, το επιλέγω. Φυσικά αυτό δεν μου αρέσει και πάρα πολύ που είναι τόσο μεγάλο. Έρχομαι και πειράζω λίγο το size, ας το κάνω 44. Δεν ανάγκη να είναι και ολόιδιο, απλά ε, σας το δείχνω λίγο πώς αλλάζω το μέγεθος. Αλλάζω λίγο και το ύψος των γραμμών, το Line Height, που έχει αρκετά μεγάλη σημασία για να κάνω ευανάγνωστο το κείμενό μου. Αυτά είναι ε, κάποια στοιχεία για το design γενικότερα. Και, και μια μικρή λεπτομέρεια, που δεν θέλω να τη συζητήσουμε τώρα άμεσα, μου δίνει τη δυνατότητα ο Elementor να πειραματιστώ με διάφορες μονάδες μεγέθους. Το 44 που βλέπετε εδώ είναι τα pixels. Μπορώ να τα κάνω EM μπορώ να τα κάνω REM, μπορώ να τα κάνω VW. Δεν θέλω, θα αφιερώσω ένα ολόκληρο βίντεο για τις μονάδες μέτρησης ε, γενικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ιδίως στο responsive design. Αφού μου αρέσει αυτός ο τίτλος, έρχομαι, κάνω, βλέπετε, άμα είμαστε λίγο απρόσεκτοι, κουνιούνται από εδώ και από εκεί. Κάνω κλικ... Άντε πάλι. Κάνω κλικ πάνω στον text editor, το κείμενο το αφήνω όπως είναι, είναι ένα lorem ipsum. Εάν θέλετε βάζω, ας βάλω ακόμα μία παραγραφούλα Είναι να την κάνω λίγο πιο μεγάλη την ήδη υπάρχουσα. Paste, την κάνω λίγο πιο μεγάλη δεν μ' αρέσει πολύ. Ας τη φέρω ως εδώ. Το Text Editor είναι ένας κανονικός editor. Βλέπετε μπορώ να κάνω διάφορα εδώ μέσα. Να πιάσω ένα τμήμα του κειμένου. Να το κάνω bold. Μπορώ να κάνω πάρα πολλά πάρα πολλές ε, αλλαγές. Μπορώ να αλλάξω ένα τμήμα του κειμένου να το δώσω χρώμα. Έτσι. Και έχει φυσικά και αντού που είναι πάρα πολύ βολικό όταν κάποια ενέργειά μου δεν μ' αρέσει. Και ας πειράξω και λίγο το κουμπάκι μου. Το ποντίκι μου παραέχει ευαισθησία και τα πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Λέω text, αλλάζω το κείμενο και λέω contact as. Εδώ μου έχει κάποιους τύπους κουμπιών, warning, danger, info και τα λοιπά. Συνήθως το αφήνω default, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το πειράξω εγώ μόνος μου. Η στοίχησή του είναι αυτή. Default το έχω αριστερά. Το μέγεθός του το κάνω λίγο πιο μεγάλο. Εάν θέλω, βάζω πάνω μία εικόνα. Υπάρχει μια έτοιμη βιβλιοθήκη, ένα icon library με εικόνες ας πούμε βάζω ένα βελάκι και μάλιστα μπορώ να πειραματιστώ και με τη θέση του βέλους και με την απόσταση που θα έχει το εικονίδιο, το βελάκι μου στη συγκεκριμένη περίπτωση από το κείμενο που υπάρχει πάνω στο κουμπί. Ας δω και λίγο το στυλ. Τι είναι, είναι αυτό το πορτοκαλί. Το background color θέλω να πειράξω αυτό με αφορά αυτή τη στιγμή. Παίζω εδώ λίγο με, το, με τα χρώματα. Εδώ περίπου είμαι. Το χρώμα του κειμένου είναι άσπρο και για να δείτε το επίπεδο της λεπτομέρειας μπορώ να πειράξω και την κατάσταση hover, δηλαδή όταν πηγαίνει το ποντίκι από πάνω, βλέπετε δεν συμβαίνει τίποτα. Είμαι στην normal κατάσταση του στοιχείου του κουμπιού. Αν πάω hover, λέω ότι το background color θέλω να γίνεται, ξέρω εγώ, αυτό. Δείτε πως αλλάζει τώρα. Και το χρώμα του κειμένου να παραμένει, γίνεται γαλάζιο. Χωρίς να είναι Πάρα πολύ όμορφο, το κάνουμε για να δείξουμε λίγο πώς ε, συμβαίνει, πώς γίνονται αυτές οι αλλαγές. Και, εάν θέλω, βάζω και ένα πλαίσιο γύρω-γύρω. Όλες του οι πλευρές, βλέπετε, πατάω το κουμπί αυτό και μόλις αλλάξω μία τιμή, αλλάζουν όλες. Χρώματος, μαύρου, έτσι να φαίνεται έντονα. Και, αν θέλω, στρογγυλεύω το radius, στρογγυλεύω λίγο τις γωνίες και βάζω και μια μικρή σκιά. Box shadow. Ας κάνω κλικ κάπου μακριά να μην είναι επιλεγμένο. Δείτε το κουμπάκι μας τώρα. Είναι με σκιά. Με... Είναι τέλος πάντων λίγο πιο διαφορετικό σε σχέση με το default. Το η σκιά μπορώ να την αλλάξω και τη θέση της. Θέλω να είναι οριζόντια πιο εκεί, κάθετα πιο εδώ και να είναι και λίγο πιο θολή, να μην φαίνεται τόσο έντονα. Να δίνει την αίσθηση της εόρισης του τρισδιάστατου. Αν υποθέσουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι ως εδώ, έρχομαι στη δεξιά μου στήλη, τη διαλέγω και πάω να διαλέξω και μια εικόνα από το Media Library. Βλέπετε όταν εισάγω ένα template στο, του Elementor στο WordPress, κατεβαίνουν από το site του Elementor και οι εικόνες που έχει αυτό το συγκεκριμένο template. Παίρνω αυτήν που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, βλέπετε και στην τελική έκδοση της σελίδας. Αυτήν εδώ, Θέλω να είναι full. Το μέγεθος, το full έχει σχέση με την ανάλυση της εικόνας αρκετά παρά με το μέγεθος καθεαυτό. Κτός από το thumbnail, το medium, το large, μπορώ να την ορίσω να είναι full που σημαίνει ότι παίρνει το πλήρες μέγεθος. Φυσικά μην φανταστείτε ότι θα είναι, αν υποθέσουμε ότι η εικόνα σας είναι... 2000x1500 θα εμφανιστεί καμιά τέτοια σελίδα, περιορίζεται οι διαστάσεις της εικόνας, περιορίζονται από την στήλη μέσα στην οποία ε, βρίσκονται. Η στήχησή τη της θέλω να είναι δεξιά-αριστερά, την αφήνω όπως είναι, εάν θέλω βάλω μια λεζάντα ή ένα link που μπορεί να πηγαίνει κάπου. Τι παρατηρώ εδώ, βλέπω ότι υπάρχει μια συμμετρία αυτή τη στήλη τη δεξιά και μια συμμετρία αυτή τη στήλη τη αριστερή. Το κουμπάκι μου τώρα. Α μιλήσουμε λίγο για τι αποστάσει. Καταρχά, πηγαίνω στο section και θέλω και του λέω ότι το vertical align, δηλαδή η κάθε τη στήχηση, θέλω να είναι στη μέση. Δείτε αυτομάτω η εικόνα μου έρχεται και στοιχίζεται στη μέση της στήλη. Στο κέντρο της στήλη κάθετα. Όπως και αυτό μου το περιεχόμενο, τώρα εδώ δεν είναι και τόσο εμφανές γιατί έχω και τρία widget μέσα, στοιχίζεται κάθετα. Επίσης, εάν θέλω, μπορώ να αυξήσω λίγο την απόσταση, αυτό το κουμπάκι, να μην είναι τόσο κοντά στο κείμενό μου πώς, Πηγαίνω στην επιλογή Advanced. Στην επιλογή Advanced σε όλα τα widgets καθορίζω το Margin, το περιθώριο και το Padding της αποστάσεις που μπορεί να έχει κάποιο στοιχείο από το διπλανό του ένα το κρατούμενο, το Margin ή το περιεχόμενο από το γύρω-γύρω, ε, ας το πούμε, από το περίγραμμα του στοιχείου. Εγώ θέλω αυτό το κουμπί. Βλέπετε πατάω το Top Margin να απομακρυνθεί λίγο, ξέρω εγώ, τόσο, 45 πίξελ. Και εδώ μπορώ να παίξω με ποσοστά. Βλέπετε έχει το πίξελ, έχει και το ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό και για το pattern και για το margin σε σχέση με το responsive design. Τα έχουμε φέρει λίγο εκεί που θέλουμε. Αν θέλω να μεγαλώσω τώρα την απόσταση των δύο στυλών μεταξύ τους, κάνω τις εξής ενέργειες. Πηγαίνω στο section πάλι, έχω το content with boxed, αλλά λέω, του καθορίζω ένα μέγεθος που θέλω εγώ. Δηλαδή συνήθως εμένα μου αρέσει και τα βάζω γύρω στα 1140 pixels, δηλαδή το περιεχόμενο που βρίσκεται μέσα σε ένα section έχει διάσταση 1140 περίπου πίξελ, λίγο ή πολύ είμαστε ευχαριστημένοι ω εδώ. Αρχικό βάζω τη σωστή. Μπορώ να, να κάνω μια εντάξει, ακόμα εντάξει, δοκιμή για να είναι θέλω να δω. και ίδιου μεγέθου. Τώρα είμαστε εντάξει. Είχα διαλέξει τη λάθο εικόνα. Δεν έχει και πολύ σημασία. Το θέμα ε. είναι ε. να δούμε πώ δουλεύει το όλο πράγμα. Ωραία, τώρα. Εδώ κάτω έχω άλλα τέσσερα στοιχεία που έχουν κάποιες, ας πούμε, πληροφορίες. Τα συγκεκριμένα, πώς θα τα προσθέσω τώρα εδώ κάτω, προσθέτω ένα ακόμα section, το οποίο θέλω να έχει τέσσερις στήλες. Βλέπετε πλέον πρόσθεσα ένα section, μία, δύο, τρεις, τέσσερις στήλες. Πάλι το κάνω stretch και πάλι το περιεχόμενο το κάνω φυσικά για λόγους συμμετρίας να είναι ίδιο 1140 περίπου με το προηγούμενο. Ποιο widget είναι αυτό που έχει αυτό το εικονάκι από πάνω και την αυτή την πληροφορία, το μικρό, το λίγο κείμενο από κάτω. Αυτό είναι το widget που λέγεται icon box. Το βλέπετε εδώ. Τραβάω ένα, το έχω βάλει εδώ. Τώρα, για να το μεταφέρω δίπλα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να πάω να ξαναπιάσω ένα icon box και να το φέρω εδώ. Όμως, ο πιο παραγωγικός, ας το πούμε, τρόπος είναι ο εξής απλός. Είναι ένα image box και όχι ένα icon box. Βλέπετε τα πολλά elements έχουν και αυτό το κακό. Παίρνω ένα image. Ποιο έχει πρώτο, να τα βάλω με τη σειρά. Έχει αυτό το χέρι. Το βάζω εδώ. Το heading δεν το θέλω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και παίρνω αυτό το κείμενο. Το κάνω copy. Έρχομαι, το βάζω εδώ. Paste. Τώρα, ποιες αλλαγές θέλω να κάνω. Πάω στο Style. Το Style γενικά έχει σχέση με την εμφάνιση του ε, στοιχείου, του widget. Ας πούμε για την εικόνα. Εδώ βλέπετε έχει και δύο για την εικόνα. Ποιο είναι. Θέλω ας πούμε αυτή η εικόνα. Όταν γίνεται hover, βλέπετε η αρχική της κατάσταση είναι γκριζαρισμένη και όταν κάνω hover το ποντίκι από πάνω αλλάζει χρώμα. Πώς γίνεται αυτό. Αρχική κατάσταση. Έχει το opacity, είναι η διαφάνεια, στο πούμε, του στοιχείου. Βλέπετε, είναι λίγο πιο θολή. Όπως και τα CSS filters, το saturation που είναι ο χρωματισμός είναι γκριζαρισμένο. Αλλά θέλω όταν κάνω hover το saturation να είναι στο 100, τα 100% όπως υπάρχει και το opacity να είναι στο 1. Βλέπετε πηγαίνω το ποντίκι από πάνω η εικόνα πηγαίνει στο 1. Η διαφάνεια πηγαίνει κανονικά. Και θέλω η εικόνα μου να βρίσκεται αριστερά. Και το περιεχόμενο, δηλαδή το κείμενο, αυτό βλέπω δεν έχει καμία, ας το πούμε, ιδιαίτερη παρέμβαση. Είναι και αυτό αριστερά στοιχισμένο, έτσι και αλλιώς. Ε, είναι αριστερά τίτλο δεν έχουμε, δεν το πειράζουμε καθόλου και το χρώμα της, ε, της γραμματοσυράς αν θέλω το κάνω λίγο πιο μαύρο και μειώνω λίγο την διαφάνειά του να φαίνεται εδώ βλέπετε μπορώ να μέχρι και το μέγεθος της εικόνας να αλλάξω πόσο της εκατό θέλω να πιάνει το width. Λοιπόν, αφού έφτιαξα και αυτό το image box, πώς θα το κάνω για τα τέσσερα υπόλοιπα. Το μόνο που έχω να κάνω είναι δεξί κλικ εδώ πάνω. Duplicate. Μου το εμφανίζει βέβαια στην ίδια στήλη. Duplicate. Μου το πάει στην... Το κάνω... Το τραβάω και το πηγαίνω στην επόμενη. Duplicate ξανά. Το πάω και στην τέταρτη. Τώρα το μόνο που μένει να κάνω είναι να, να πάω στο καθένα από αυτά και να βάλω την κατάλληλη εικόνα. Το δεύτερο είναι αυτό. Τώρα μπορεί να τα βάζω και με τυχαία σειρά. Στο τρίτο η εικόνα μου Choose Image είναι αυτό. Στο τέταρτο η εικόνα μου είναι το φουρφουράκι. Και βλέπετε ότι είχα φτιάξει στο πρώτο, με το duplicate έχει πάει και στο επόμενο. Πάρα πολύ γρήγορα το περιεχόμενό μου είναι αντιγραμμένο το μόνο που έχω να κάνω είναι να πειράξω το περιεχόμενο και όχι να πειράξω καθόλου ό,τι έχει σχέση με το στυλ ε, ε, του widget. Βλέπω τώρα η απόσταση είναι και λίγο μεγαλύτερη. Μπορώ να κάνω και το εξή. Πάω στο section και πειράζω ένα άλλο σημαντικό. Ε, στοιχείο, το Column Gap, το κενό ανάμεσα στις στήλε. Βλέπετε Wide, Wider και, παρα, και μου πειράζει αυτόματα και το μέγεθος του widget για να το προσαρμόσει στο καινούργιο μέγεθος της στήλης. Είμαστε εντάξει λίγο πολύ ως εδώ. Και τώρα έρχομαι να προσθέσω και ένα άλλο section για να κάνουμε αυτό εδώ το call to action. Πάω προσθέτω ένα section. Αυτό προφανώς έχει μία στήλη μόνο. Βλέπετε που έχει αυτά τα στοιχεία. Και σε αυτή τη στήλη το ξανακάνω stretch. Boxed το λέω περίπου 1140, 35, ας το πάω να, είναι, να συμφωνεί με τα υπόλοιπα, και του βάζω και ένα padding για να μεγαλώσει η απόσταση μεταξύ τους. Έρχομαι τώρα και προσθέτω τα, το ένα heading που έχει από πάνω, αυτό το κάνω duplicate από κάτω, ας πούμε έχει δύο headings, έχει ένα text block που πάει εδώ, όχι, εδώ κάτω, θέλει λίγο προσοχή με το ποντίκι γιατί μπορεί να πάει όπου να είναι και κάτω κάτω έχει ένα κουμπί. Λοιπόν, και αρχίζω και πειραματίζομαι. Παίρνω αυτό, Lay Digital Solutions. Το κάνω ένα copy, το κάνω ένα paste. Λέω θέλω να είναι H1. Το βάζω στη μέση. Το στυλ μου έχει. Τι χρώμα είναι, δεν το κάνω ακόμα άσπρο γιατί δεν θα φαίνεται. Αλλά θα μικρύνω λίγο τη γραμματοσυρά. Το size θέλω να είναι εδώ περίπου πάω στο άλλο heading κάνω κοπή boost boost your success ωραία το βάζω και αυτό αυτό το κάνω και αυτο έτσι, αλλά θα το μικρύνω έτσι και αλλιώ. αυτό θα το κάνω λίγο πιο μικρό μάλλον αυτό είναι λίγο πιο μεγάλο Ωραία. Το κείμενό μου το αφήνω όπως είναι δεν έχει και τόσο σημασία και έρχομαι και πειράζω λίγο το κουμπί να το φέρω στη μέση τι γράφει πάνω succeed today έχει και ένα βελάκι εδώ δεξιά. Το βελάκι είναι μετά. Μεγαλώνω λίγο την απόσταση. Το κάνω και extra large έτσι να φαίνεται ωραία το κουμπί. Και για να φαίνονται σωστά οι υπόλοιποι χρωματισμοί πάω στο section και πάω στο style και θέλω να πειράξω το background. Το background στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα gradient. Δηλαδή υπάρχουν δύο χρώματα που σβήνει το ένα μέσα στο άλλο. Έχει ένα μοβ από ό,τι βλέπουμε περίπου. Περίπου το παίρνω γιατί και το δεύτερο χρώμα πάλι είναι ένα λίγο πιο ανοιχτό μοβ. Πολύ πρόχειρα το κάνω. Και μπορώ εδώ να πειράξω πως θα είναι τα δύο χρώματα, η θέση τους και η γωνία τους. Βλέπετε πώς περιστρέφεται γύρω-γύρω, ας το πούμε έτσι, περίπου όλα αυτά είναι και λίγο θέμα πειραματισμών. Είμαστε καλά ως εδώ. Έρχομαι τώρα τα γράμματά μου να τα κάνω λίγο πιο ευανάγνωστα. Το κάνω άσπρο. το Boost Your Success στην τυπογραφία το κάνω λίγο πιο ελαφρύ και το χρώμα πάλι το κάνω και αυτό άσπρο να δεν κάνω λάθος. Και κάνω και άσπρο την, την γραμματοσυρά του Text Editor. Και είμαστε πάρα πολύ Ωραία. Ας το βάλω και στο κέντρο να φαίνεται και λίγο πιο όμορφο. Ας πατήσω εδώ και ένα enter να μοιάζει έτσι και το succeed today βλέπετε έχει ένα hover που το κάνει διαφανές και έρχομαι να πειράξω και αυτό το κουμπάκι. Style το background color είναι αυτό εδώ περίπου. Για Όχι, είναι προς το άσπρο. Εδώ. Και λέω ότι στην, τα γράμματα του text color είναι το ble, και λέω ότι σε κατάσταση hover το background θα είναι διαφανές και το χρώμα θα είναι άσπρο των γραμμάτων. Δείτε μόλις πηγαίνω το ποντίκι από πάνω αλλάζει το, το background color το λέω να είναι διαφανές. Βλέπετε και από ό,τι παρατηρώ έχει και ένα πλαίσιο που είναι χρώματος άσπρο. Δείτε, με το hover αλλάζει το χρώμα της γραμματοσυράς και εξαφανίζεται, ας πούμε, το background γίνεται διαφανές. Εάν θέλω τώρα, μπορώ να πατήσω ένα preview, να μου ανοίξει ένα καινούριο tab και να δω πώς θα φαίνεται η σελίδα μου. Αυτό που έχουμε φτιάξει εμείς ως εδώ. Τι παρατηρώ, ότι αυτό το section εδώ που έχω βάλει αυτά τα image boxes δεν είναι πολύ φαρδί όπως είναι το πρωτότυπο. Ξέχασα να κάνω. Μπορώ να πάω στο section. Και να πω ότι θα βάλεις ένα top padding 10, ένα μικρό, γιατί έτσι κυρίως υπάρχει μια απόσταση, αλλά ένα μεγαλύτερο, ας το κάνω και 80, από κάτω. Και τώρα νομίζω ότι άμα πατήσω preview τα πράγματα είναι λίγο πιο όμορφα. για να φορτώσει η σελίδα, να τη δούμε πώς φαίνεται. Ορίστε το hover και στα κουμπιά. Πολύ πολύ γρήγορα φτιάξαμε μια σελίδα. Βλέπετε το επίπεδο λεπτομέρειας είναι τεράστιο. Το επίπεδο των πειραματισμών είναι τεράστιο, έως άπειρο. Όλα όμως είναι θέμα αισθητικής και υπάρχουν και κάποιοι βασικοί κανόνες για το design που θα τους λέμε κατά καιρούς. Αυτό που έκανα εγώ είναι κάτι πάρα πολύ πρόχειρο εδώ και μάλλον άσχημο, αλλά είναι για να δούμε λίγο πώς κινούμαστε με το Elementor. Στοιχεία design θα τα συζητάμε στην πορεία. Το μόνο που μένει τώρα να κάνουμε είναι να πατήσουμε Publish και η σελίδα μας είναι κανονικά δημοσιευμένη στο site μας. Have a look που λέει εδώ, κάνω ένα κλικ και μου την ανοίγει ως κανονική πλέον σελίδα της ιστοσελίδας μας. Φυσικά δεν την έχω αντιστοιχίσει ακόμα σε κάποιο ε, μενού, αλλά θα μπορούσα να τη βάλω και να φαίνεται κανονικότατα. Είναι μια δημοσιευμένη σελίδα. Αυτά για σήμερα. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για λίγο πιο πολύπλοκα layouts. Είναι με τα sections και τα inner Sections. Είναι μια περίεργη λίγο διαδικασία, αλλά θα δείτε ότι με αυτόν τον τρόπο, άμα την καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε πολύ πιο πολύπλοκα layouts και πολύ πιο εντυπωσιακά φυσικά. Να είστε όλοι καλά, είμαι ο Dr. Teddy, τα λέμε την επόμενη φορά.